πρόβατα να περιγράψω μέσα σε μόνο 10 λεπτά. Γι' αυτό θα θυμηθώ μόνο στιγμιότυπα που φέρνω πάντα στο μυαλό μου αφού τελειώσουν τα πτώια και πριν αρχίσουν κάθε χρόνο τα επόμενα πτώια. Θα ξεκινήσω από το πρωινό του Μάρτη του 2008, όταν σε ένα από τα τελευταία μαθήματα τοπικής ιστορίας, αφού είχαμε μάθει για τα πτώια, ήρθε η ιδέα για την αναβίωση της γιορτής. Η πρόταση «Θα τα κάνουμε τελικά τα πτώια» που είχε δίπλα της ένα ερωτηματικό, παραδίπλα της είχε ένα μεγάλο θαυμαστικό που έκρυβε τον ενθουσιασμό της ομάδας. Η Έλενα, η Δήμητρα, η Αλέκα, η Ελένη, αυτές θυμάμαι εκείνο το πρωί του μαθήματος. Και έτσι ξεκίνησαν όλοι. Μεγάλη δουλειά. Αρκετό τρέξιμο, αγώνας, αγωνία όλους για την επιτυχία έκταση της γιορτής. Στην αρχή όλοι ασχολούνταν με όλα. Σιγά σιγά ξεκινάει από το πιτ και εγώ αφοσιώθηκα στο θέατρο. Από καθαρή αγάπη γι' αυτό και για τα παιδιά. Σε αυτό το ταξίδι των 10 χρόνων, σας εξομολογώ ότι δεν αισθάνθηκα ούτε μια στιγμή μόνη. Και αυτό ήταν που με έπεισε και με πείθει ότι τα πτώια είναι πλέον η γιορτή μας. Να θυμηθώ τις μαμάδες των 30 τόσων τρίχρονων, τετράχρονων, πεντάχρονων παιδιών που είχαν αυτοεπιστρατευτεί να έρχονται στις πρόβες για να τηρούν την τάξη και να βγει η παράσταση. Να θυμηθώ τις γυναίκες του συλλόγου που μας απελωθούσαν τα καταμεσήματα του Αυγούστου που κάνανε πρόβες στα παιχνίδια για να μας προσφέρουν μπουκαλάκια με προσερό νερό. Να θυμηθώ θείες, γιαγιάδες, μαμάδες να ανοίγουν αποθήκες σε μπούκια, να ράβουν και να ξυλώνουν, να ξεκουβαλάνε από τα σπίτια τους ό,τι παράξενο τους ζητούσαμε και τους ζητάμε κάθε χρόνο για να συμπληρώσουν τα σκηνικά. Να θυμηθώ τα παιδιά του θεάτρου, μικρά και μεγάλα, που υδρώνουν, ξεϊδρώνουν, ξενυχτάνε, αγωνιούν για να πετύχει η παράστασή μας. Να θυμηθώ τα παιδιά που πλέον λένε στους γονείς τους δεν μπορούμε να φύγουμε τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για διακοπές. Έχουμε πτώια. Αυτό που μου μένει κάθε φορά που ξεκινάει και που τελειώνει η προετοιμασία των θεατρικών παραστάσεων είναι ο θαυμασμός μου για τους συντοπίτες μου που με περιβάλλουν. Από τα μικρά παιδιά μέχρι τους μεγάλους. Από την εμπλοκή μου σε όλο αυτό το εγχείρημα, κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο, θέλω με την αίσθηση ότι θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους γονείς για τα παιδιά που μεγαλώνουν με σεβασμό και συνέπεια. Και για τους πιο μεγάλους, που όταν τελειώνουν τα πτώια της κάθε χρονιάς, αισθάνομαι να θέλω να τους πω το πιο εγκάρδιο ευχαριστώ για το φιλότιμο, την υπομονή, το μεράκι που δείχνω, που δεν μου αρνούνται ποτέ ό,τι και αν το ζητήσω. Εύχομαι να περάσουν τα χρόνια και δίπλα από το 10 χρόνια πτώια να προσθεθεί άλλο ένα μηδενικό. Τα πτώια για μένα δεν είναι απλώς μια γιορτή που θυμίζει τους αξιόλογους προγόνους μας. Πιο πολύ είναι μια ωραία ετήσια συνάντηση με τους οικογενούς, τους φίλους, τους μαθητές, τους συμμαθητές μου, τις γενιές που έρχονται και θέλω να γνωρίσω. Είναι μια ευκαιρία να δείχνω στα παιδιά μου και εγώ ότι γεννήθηκα εδώ και μεγάλωσα σε αυτό το χωριό και με αυτούς τους ανθρώπους.
Συμπληρώνονται φέτος 10 χρόνια από τα πτώια και εφόσον εμείς είμαστε εκείνοι που τα πρώτα ξεκινήσαμε, το ΔΣ του 2008, μας κάλεσαν απόψε να μιλήσουμε για αυτά. Τι να πούμε, όλα ξεκίνησαν σαν μια όμορφη ιδέα από το σεμινάριο τοπικής ιστορίας με τη Φωτούλα την Πολίτη και δειλά-δειλά είπαμε να το κάνουμε, να ξεκινήσουμε και να δούμε. Και είμαστε σήμερα εδώ 10 χρόνια μετά να μιλήσουμε για αυτά. Εμένα με ευχαριστεί το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα που ξεκινάνε, που συνεχίζουν κάτι που εμείς είχαμε ξεκινήσει τότε και με την ίδια όρεξη κάνουν και νέα πράγματα, κρατάνε και κάποια από αυτά που εμείς είχαμε βάλει πρωταρχικά και συνεχίζουν με όρεξη. Και ξεκίνησε από το μάθημα, το σεμινάριο τοπικής ιστορίας που κάναμε τότε με την Πολίτη, τη Φωτούλα. Σαν να μας άρεσε και είπαμε, ας το ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Δειλά-δειλά στην αρχή, αλλά με όρεξη και με πολλή βοήθεια από τον κόσμο, ξεκινήσαμε και κάναμε κάποια πράγματα. Και τώρα είμαστε εδώ, 10 χρόνια μετά, από την πρόσκληση του νέου ΔΣ, να μιλήσουμε για αυτό. Με τη Δήμητρα, την Έλενα, τον Λεωνίδα, την Κατερίνα, τον Γιάννη και τη Φωτούλα. Ξεκινήσαμε και είπαμε, ας κάνουμε τα πτώια. Ο κόσμος στην αρχή δεν ήξερε τι είναι αυτό, ούτε και εμείς, αλλά το αγαπήσαμε. Πρώτα εμείς και μετά ο κόσμος και τώρα 10 χρόνια μετά περιμένουν πώς και πώς, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβρη, και ρωτάνε από νωρίς, θα γίνουν φέτος τα πτώια, τι θα κάνουν, θέατρο, θα κάνουν χορούς, θα κάνουν διαγωνισμούς. Το βλέπω σαν θεατής τα τελευταία χρόνια και μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει γιατί ήμουν εκεί στην αρχή και είμαι εδώ τώρα από την πλευρά του κόσμου για να χειροκροτήσω αυτό που κάποιοι τότε χειροκρόταγαν εμάς. Είναι όμορφο. Είναι πολύ όμορφο γιατί ο κόσμος στο χωριό αυτή την εβδομάδα, τις 4-5-7 μέρες που είναι τα πτώια, αποκτά έτσι έναν αέρα διαφορετικό. Τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς τα παιχνίδια με τη Φωτεινή, περιμένουν το θεατρικό, περιμένουν τα αναμνηστικά που θα πάρουν στο τέλος, περιμένουν το κέρασμα. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τα πτώια, αλλά επειδή δεν θέλω να σας κουράσω και επειδή οι αναμνήσεις είναι πολλές, θα τελειώσω με μία ευχή. Μία ευχή να συνεχιστούν και να γίνονται για πολλά χρόνια ακόμη. Και να υπάρχουν άνθρωποι που θα βοηθούν για να γίνεται, γιατί χρειάζεται βοήθεια, δεν μπορούν 7 άτομα που θα ανήκουν στο εκάστοτε συμβούλιο να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Το ξέρω γιατί τα πέρασα και χωρίς τη βοήθεια του κόσμου δεν θα μπορούσαμε σήμερα να μιλάμε για αυτά τα 10 χρόνια. Επειδή οι αναμνήσεις λοιπόν είναι πολλές, θα ευχηθώ αυτό. Να υπάρχει συνέχεια και με όρεξη και αγάπη να προβάλλουμε το χωριό, να προβάλλουμε τους αρχαιολογικούς χώρους, να προβάλλουμε την αήθη και την παράδοση του τόπου μας. Βρέθηκα στα πτώια από την πρώτη στιγμή και είχα την ευκαιρία να τα στηρίξω για 3 χρόνια περίπου. Αλλά ήταν αρκετά για να πάρω μια γερή γεύση από την προετοιμασία και την οργάνωση μιας γιορτής που ξεκινάει με συστατικά την αγάπη για τον τόπο και τον ενθουσιασμό. Ο ρόλος μου βασιζόταν κυρίως στην οργάνωση του θεατρικού και των παιχνιδιών, χωρίς βέβαια να λείπω από τις υπόλοιπες αρμοδιότητες. Όλο αυτό που μου έμεινε από τα πτώια είναι μια πολύ ωραία ανάμνηση. Μπορεί να έχει αρκετό τρέξιμο, κούραση, αγωνία, αλλά παρόλα αυτά ήταν και είναι κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο για τον τόπο, που δίνει ζωντάνια, δείχνει θέληση για μάθηση και φτωχή όλων των κατοίκων σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και ελπίζω όλο αυτό να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Η ιδέα για τα πτώια δημιουργήθηκε από την ανάγκη να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο σύλλογο. Ήμασταν τότε νέα διοίκηση που είχαμε εκλεγεί. Πιστεύαμε πως δεν υπάρχει σύλλογος ή οτιδήποτε άλλο αν δεν έχει το χωριό δίπλα του, αν δεν έχει τον κόσμο. Οπότε κάναμε κάποιες σκέψεις για να καταφέρουμε να φέρουμε το σύλλογο πιο κοντά στον κόσμο, τον κόσμο πιο κοντά στο σύλλογο και να γίνει κίνητρο για να έρθουν νέοι άνθρωποι
κοντά σε εμάς και στο σύλλογο. Έτσι έπεσε η ιδέα για τα πτώια. Πολύ δύσκολη τότε η διαδικασία για να φτάσουμε η ιδέα να γίνει πραγματικότητα. Πολλές δυσκολίες. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει και δεν είχαμε ούτε μισή εμπειρία. Όλα τα παιδιά τότε, η πρόεδρος, η Καλαμάτα, η Αντιγόνη, η Έλενα, ο Δημήτρης, ο Γιάννης, όλοι με όρεξη δουλέψανε για αυτόν τον σκοπό. Αλλά ξεχωριστή, μπορώ να πω, παρουσία ήταν η Κοντινή Πολίτη, η οποία μέχρι και σήμερα ακόμα σε αυτή την εκδήλωση είναι η ψυχή, μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι πως δεν περιμέναμε να φτάσει 10 χρόνια μετά αυτή η ιδέα που ήταν τότε να έχει γίνει πια θεσμός για το χωριό μας, για το τόπο μας, και να συγκεντρώνει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από την κοινωνία του Ακριθνίου. Πιστεύω πως η αρχική ιδέα το να φτιάξουμε αυτή την εκδήλωση για να φέρουμε τον κόσμο στο Κοτσικό Σύλλογο, πιστεύω ότι έχει πετύχει μετά από 10 χρόνια. Όλες οι διοικήσεις που περάσανε μετά από εμάς και πριν από εμάς φυσικά είχαν κάνει άλλα πράγματα, αλλά και μετά από εμάς στο συγκεκριμένο θέμα στα πτώια, όλοι έχουν προσφέρει, όλοι έχουν βάλει λιθαράκι, έχουν μεγαλώσει την εκδήλωση. Τότε είναι 3 μέρες, θυμάμαι, με κάποια θεατρικά, ξεκίνησε το πρώτο με τον χώρο. Απλά θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι ένας σύλλογος δεν ανοίξει κάποιον. Έτσι, είναι του καθένα μας ξεχωριστά, είναι όλο το χωριού, όλων των πολιτών, και θα πρέπει να βοηθάει, να συνεχίσει να βοηθάει όπως το κάνει μέχρι σήμερα, όποιον σύλλογο μπορεί, όποια παιδιά ασχολούνται με τους συλλόγους, γιατί ο αγώνας είναι μεγάλος, είναι δύσκολος και είναι ανιδιοτελής. Ελπίζω και έχουμε στα παιδιά να έχουν τη δύναμη να συνεχίσουν όχι μόνο τα πτώγια, να δημιουργούν ωραίες καταστάσεις για το χωριό μας, κάθε σύλλογος και ο πολιτιστικός. Και προτείνω στον κόσμο να συνεχίσει να βοηθάει το ίδιο ενεργά όπως κάνει μέχρι σήμερα. Τότε στην αρχή είχαμε βοήθεια από τον κόσμο, αλλά ήταν πιο δυσακτική, δεν ξέραν ας πούμε τι θα δουν. Ήταν γενικώς δύσκολα, όπως και σήμερα είναι δύσκολα, απλά πιστεύω ότι σήμερα έχει γίνει πια θεσμός και αυτό που θα ήθελα να πω από τη μεριά μου είναι πως για τα παιδιά τότε που ήμασταν μαζί, που συνεργαστήκαμε, παρόλες τις εντάσεις που υπήρχαν, που ήταν πολλές, αλλά ήταν εντάσεις για το γενικό καλό και όχι με προσωπικές, να κερδίσει κάτι προσωπικά ο καθένας. Ένα ευχαριστώ για όλο αυτό το χρόνο που ήταν τότε μαζί, για όλα αυτά που κάναμε. Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση και αισθάνομαι και συγκίνηση που μετά από 10 χρόνια, κάτι για το οποίο κάναμε την προσπάθεια, υπάρχει ακόμα και υπάρχει σε καλύτερη μορφή, και ελπίζω και εύχομαι να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα, και εμείς θα είμαστε εδώ πλέον σαν πολίτες Ακριβνίου, θα βοηθάμε όσο μπορούμε, όποιο τρόπο μπορούμε και από όπου μπορούμε, όπως γίνεται. Αυτά.